Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα σκέφτηκα μετά τις γιορτές που έχουμε φάει πολύ να φτιάξουμε μια πολύ νόστιμη και χορταστική σαλάτα, χειμωνιάτικη σαλάτα με λαχανικά της εποχής. Πολύ όμως γευστική, μπορούμε με αυτή να αντικαταστήσουμε ένα γεύμα ή ακόμα και να συνοδεύσουμε το φαγητό μας. Τη συνταγή αναλυτικά γραμμένη και τις αναλογίες των υλικών θα τις βρείτε στο paxi.gr και μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στο Facebook κάνοντας μου αρέσει στο Paxi και να βάλετε και την ειδοποίηση να σας έρχονται πρώτες οι ενημερώσεις από το Paxi και στο YouTube φυσικά να πατάτε το καμπανάκι και φυσικά εγγραφή. Α, και στο Instagram βέβαια μου αρέσει για να μπορείτε να μας ακολουθείτε. Ξεκινάω πλένοντας πρώτα απ' όλα καλά τα λαχανικά μου. Κόβω το μπρόκολο σε μικρά μπουκετάκια, το ίδιο και το κουνουπίδι και τα προσθέτω στο μπρόκολο. Επειδή το κουνουπίδι και το μπρόκολο τα χρησιμοποιώ ομά, δεν τα βράζω δηλαδή, προσέχω τα μπουκετάκια να είναι μικρά και να αφαιρώσω γίνεται το κοτσάνι που είναι πιο σκληρό. Συνεχίζω κόβοντας σε ροδέλες το καρότο και το βάζω και αυτό στο μπολ. Την πιπεριά μου. Τώρα στις πιπεριές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα που θέλουμε. Πρώτα αφαιρώ τα σπόρια και μετά την κόβω σε κομματάκια. Και το λάχανο, εγώ χρησιμοποιώ κόκκινο λάχανο, αλλά μπορούμε να βάλουμε και το λευκό εξίσου. Και ανακατεύω όλα τα λαχανικά καλά. Βάζω στην άκρη τη σαλάτα και πάω να φτιάξω τη βινεγκρέτ, την οποία θα ρίξω στη σαλάτα και θα την αφήσω κάποιες ώρες να μαριναριστεί, να πάρει τα αρώματά της όλη η σαλάτα πριν τη χρησιμοποιήσω. Δηλαδή τη βινεγκρέτ πρέπει να την έχω φτιάξει από το πρωί ιδανικά, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σαλάτα το μεσημέρι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, στον μπολ μου θα ρίξω το ελαιόλαδο. Προσθέτω μιλόξιδο και την κρέμα μπαλσάμικου. Αλάτι και πιπέρι. Μουστάρδα, λίγη μουστάρδα και λίγη ζάχαρη. Ξύσμα και χυμό ενός πορτοκαλιού. Και τα ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και είναι έτοιμο, θα το ρίξω μέσα στη σαλάτα μου και επειδή ξέρω πως πολλοί θα με ρωτήσετε, το συγκεκριμένο μπολ που είναι τόσο ιδιαίτερο και μοναδικό, μπορείτε να το βρείτε στο paxishop.gr. Και είναι έτοιμη, τη σκεπάζω τώρα καλά με μία μεμβράνη και τη βάζω στο ψυγείο για 3-4 ώρες μέχρι το μεσημέρι, όσο πιο πολύ μείνει, τόσο πιο ωραία θα μαριναριστούν τα λαχανικά μου. Ήρθε η στιγμή να σερβίρω τη σαλάτα μου, προσθέτω λίγα τελευταία υλικά, όπως ντοματίνια κομμένα στη μέση, λίγο αλατάκι και τέλος, ξινομυζήθρα θρηματισμένη και είναι έτοιμη.
μια πραγματικά υπέροχη σαλάτα, ειδικά αν σας αρέσουν τα συγκεκριμένα λαχανικά, φτιάξτε τη και θα με θυμηθείτε. Τη συνταγή, όπως είπα και πριν, τη βρίσκετε αναλυτικά γραμμένη στο pax.gr. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε σε Facebook, YouTube και Instagram. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!